Σήμερα τα ξημερώματα, περίπου στις 5 ώρα, ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας ότι η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε κατάστημα στην περιοχή των Παχιανών. Άμεσα έσπευσαν 3 πυροσβεστικά οχήματα με 8 άνδρες και διαπίστωσαν ότι εντός πρόχειρης κατασκευής καίγονταν τόσο ξυλία όσα και κάποια ξυλουργικά μηχανήματα. Στο σημείο μετέβη και ο διοικητής του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού Χανίων, καθώς η αστυνομία και η ΔΕΗ. Πρώτο μέλημα των πυροσβεστών ήταν να μην επεκταθεί η πυρκαγιά σε παρακείμενα ή κύματα, το οποίο και το πέτυχαν πολύ γρήγορα, και να περιοριστεί η πυρκαγιά εντός του χώρου της πρόχειρης κατασκευής του καταστήματος, το οποίο περίπου κατέστρεψε 50 τετραγωνικά. Ο ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε άμεσα την πυρκαγιά και ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο ατύχημα. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής διενεργεί ήδη προανάκριση και αυτοψία στο χώρο και δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Ήταν 3 πυροσβεστικά οχήματα, 8 άνδρες, καθώς και επικεφαλής ήταν ο διοικητής του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού Χανίων, ο οποίος συντόνιζε την πυρκαγιά.